Μαζί μας έχουμε το Δήμαρχο Ραφίνας Πικερμίου, κύριο Ευάγγελο Μπουρνούς, τον οποίο και ευχαριστούμε για την πρόσκληση που αποδέχτηκε να είναι σήμερα μαζί μας. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ και θέλουμε να σας πούμε πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια που τόσα χρόνια είστε στο τιμόνι αυτού του δύσκολου Δήμου, μιας και έχετε αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες προκλήσεις. Να μην ξεχάσουμε τελευταία, δυστυχώς, τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στο Μάτι. Και το πρώτο ερώτημα που θέλω κατευθείαν να σας κάνουμε είναι πώς γίνεται να καταφέρνετε να είσαστε ίσως από τους πιο πετυχημένους δημάρχους όλης της Αθήνας, μιας και αντιμετωπίσατε πολύ δύσκολες συνθήκες. Ποιο είναι το μυστικό, υπάρχει? Πρώτα απ' όλα να πω ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πούμε μερικά πράγματα, μερικές αλήθειες για το Δήμο μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό, με πολλή δουλειά. Ιδίως όταν οι ανάγκες των πολιτών μεγαλώνουν, πρέπει να μεγαλώνει και ο χρόνος που αφιερώνεις για να μπορέσεις να βρεις λύσεις. Και κυρίως, επειδή οι λύσεις ποτέ δεν είναι εύκολες, πρέπει να θέλεις να τις βρεις. Εμείς είμαστε μια δημοτική αρχή που θέλουμε και μπορούμε. Έχει αποδειχθεί μέσα από τα δύσκολα που είπατε. Η φωτιά του 18 είναι ένα κορυφαίο γεγονός, όμως έχουν έρθει και άλλες δύσκολες περίοδοι. Η πανδημία, η ενεργειακή κρίση, η οικονομική κρίση που βιώνουμε κάθε μέρα σαν οικοκυριά. Έχουμε ένα κοινωνικό ιστό, ο οποίος τον κρατάμε σε συνοχή. Δημιουργούμε έργα υποδομής, αναπτύσσουμε τον τόπο μας, βελτιώνουμε το περιβάλλον. Άρα είμαστε εδώ για τους πολίτες. Συνεχίζεται και από αυτή τη στιγμή την προεκλογική περίοδο, δυναμικά. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς είναι καταρχάς η προεκλογική περίοδος. Σας αγχώνει, δύσκολη, βλέπετε τους πολίτες να είναι απόμακροι, μιας και είχαμε και τις προηγούμενες εκλογές, τις εθνικές, πώς βλέπετε να το αντιμετωπίσουν οι πολίτες και τι ενδιαφέρον δείχνουν αλήθεια στο τρόπο το να συζητήσουν τα προβλήματα και τι λύσεις θέλουν να τους βρείτε από εδώ και πέρα? Πραγματικά οι πολίτες έχουν βγει από 2 προεκλογικές περιόδους μέσα στο θέρος. Επομένως έπρεπε να κάνουν τις διακοπές τους. Δεν είναι πολύ φιλικοί στις συγκεντρώσεις, όμως είναι πάρα πολύ θετικοί στο να μάθουν ποια είναι και ποια λύση έχει δρομολογηθεί για τη λύση των προβλημάτων τους. Υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση, γιατί προφανώς οι αντίπαλοι, εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, προσπαθούν να διαστρέψουν την πραγματικότητα. Γι' αυτό και είπα ότι είναι μια ευκαιρία η συνέντευξη να υποθούν αλήθειες. Επομένως, αυτή την αλήθεια επικοινωνούμε με τους πολίτες και όχι την αλήθεια των λόγων, την αλήθεια των εγγράφων, για το μεγάλο έργο που εκτελείται στον τόπο μας, που είναι πάνω από 1.350 εκατομμύρια όλα τα έργα υποδομής, ανάμεσα στα οποία και μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις. Επομένως, αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Οι πολίτες ενδιαφέρονται. Πρέπει να πας εσύ σε αυτούς και όχι να έρθουν αυτοί σε σένα. Και αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Επομένως, η προεκλογική περίοδος έχει άλλα χαρακτηριστικά. Η προεκλογική περίοδος της τοπικής αυτοδιοίκησης εννοώ, τα οποία πρέπει να εκπληρώσουμε, να εναρμονιστούμε, γιατί η ψήφος δεν είναι εύκολη των πολιτών και πάρα πολλοί πολίτες απομακρύνονται από τη συμμετοχή στη διαδικασία. Εμείς θέλουμε ενεργούς πολίτες. Ο συνδυασμός σας έχει την ονομασία Σύγχρονη Πολιτεία, Συνεργασία Ενεργών Πολιτών. Και τι ακριβώς σηματοδοτεί αυτή η ονομασία και πώς σας ήρθε η ιδέα? Πρώτα απ' όλα, το Σύγχρονη Πολιτεία είναι το όραμα που θέλει ο κάθε άνθρωπος για τον τόπο που ζει. Μια πολιτεία σύγχρονη σε υποδομές, σύγχρονη σε παροχή υπηρεσιών, ξεπέρασμα των γραφειοκρατικών διαδικασιών, άρα ταχύτητα, μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ενσωματώνονται σε αυτές τις δύο λέξεις. Και από κάτω ο υπότιτλος Συνεργασία Ενεργών Πολιτών, εμείς θέλουμε τους πολίτες ενεργούς, τους θέλουμε συμμέτοχους σε αυτή τη διαδικασία που μεταλλασσόμαστε, πηγαίνουμε προς τα εμπρός. Χωρίς τους πολίτες πραγματικά δεν μπορεί να γίνει αυτή η μετάβαση, όσο και να θέλουμε πρέπει να είναι δίπλα μας. Ας μην είναι μπροστά μας, καμιά φορά το στέλνουμε και μπροστά, αλλά ας είναι πίσω, αλλά πρέπει να είναι παρόντες και παρούσες. Η ομάδα που έχετε γύρω σας, πώς τους βλέπετε? Τρέχουνε, κάνουν τις κινήσεις που πρέπει για να είναι κοντά στο πολίτη? Και τι σημαίνει για σας αυτή η ομάδα που σας βοηθάει ουσιαστικά και να δείξετε και το έργο σας που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια και να προχωρήσετε στην επόμενη τετραετία, πενταετία που θα γίνει? Έχουμε μια ισχυρή ομάδα, mm-hmm.
όχι μόνο από τους ανθρώπους που έχουν εκλεγεί, αλλά και από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορέσαν να μπουν στο Δημοτικά Συμβούλια και σε διάφορα όργανα του Δήμου, οι οποίοι είναι από πίσω και επικουρικά συνδράμουν το τεράστιο έργο. Βέβαια, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ο νέος εκλογικός νόμος έχει δώσει τη δυνατότητα αυξημένης συμμετοχής στα ψηφοδέλτια, ενώ την προηγούμενη περίοδο ήταν ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συν 50%, τώρα είναι συν 150%. Τα ψηφοδέλτια πλέον είναι μεγάλα και μακριά σε μήκος. Από αυτούς τους ανθρώπους που θέτουν τον εαυτό τους στη διαδικασία να βελτιώσουμε τον τόπο μας και την ποιότητα ζωής μας, οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν τους βέλτιστους, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα μια πιο ισχυρή ομάδα για να ολοκληρώσουμε το έργο που τους έχουμε υποσχεθεί. Έχετε βάλει αρκετούς νέους πολίτες από την περιοχή και σε ηλικία. Τι πιστεύετε θα δώσουν οι νέοι άνθρωποι στο Δήμο? Μα χωρίς τα νιάτα δεν πας πουθενά, έτσι κι αλλιώς όλοι μας ζούμε για τα παιδιά μας, η επένδυση γίνεται για τους νέους και επίσης οι νέοι πραγματικά πρέπει να έχουν την εκπροσώπησή τους, να έχουν τις φρέσκες ιδέες και μαζί με την πείρα των προηγούμενων να κάνουν ένα μείγμα πραγματικά εκρηκτικό με την έννοια όχι να διαλύσουμε τα πάντα, αλλά να τα φτιάξουμε πολύ καλύτερα. Πραγματικά συμμετέχουν αρκετοί νέοι και αρκετές νέες στο ψηφοδέλτιο και εξάλλου οι νέοι βλέπουν τους νέους, δεν βλέπουν τις άλλες γενιές. Έτσι, ζητούμε να κουμπίσουν πάνω τους, ώστε πραγματικά αυτοί να είναι οι επόμενοι που θα έρθουν στη διοίκηση των πραγμάτων, έχοντας πάρει την εμπειρία από όλους εμάς, να συνεχίσουν να βελτιώνουν τον τόπο μας. Πριν από μερικές μέρες ανοίξανε και τα σχολεία. Πώς είναι οι υποδομές που υπάρχουν μέχρι στιγμής και τι βλέπετε να περιμένετε μάλλον να ολοκληρωθούν τα επόμενα έργα άμεσα? Επειδή η πρώτη μου και είπα ότι είναι η δουλειά όταν ξεκινάς κάτι, το συνεχίζεις πάντα, είναι εκπαιδευτικός. Από το 2014 που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, δώσαμε απόλυτη προτεραιότητα στα σχολεία μας. Από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής, τα σχολεία μας έχουν συνθήκες πρότυπων σχολείων. Αν εξαιρέσουμε τη φιλοξενία δύο σχολικών μονάδων σε κτίρια νοικιασμένα που δεν έχουν τις προδιαγραφές από κατασκευής δομών σχολικών μονάδων, το επιλύουμε κάνοντας μεσοβέζικες λύσεις και έχουμε δρομολογήσει βέβαια την κατασκευή αυτών των μονάδων από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, 4 εκατομμύρια δημοπρατείται μέσα στο φθινόπωρο για να έχουμε μια δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το γυμνάσιο Ραφίνας, το δεύτερο γυμνάσιο Ραφίνας, γιατί μεγαλώσαμε και μεγαλώνουμε, είμαστε από τους Δήμους που έχουμε πληθυσμιακή αύξηση, γιατί αποτελούμε πόλο κατοικίας νέων ζευγαριών. Μπράβο, είναι ένας όμορφος τόπος. Επομένως, η προτεραιότητα σχολείου μας είναι απόλυτη. Η εκπαιδευτική μας είναι πάρα πολύ καλή, με αποτέλεσμα αυτό το κράμα δημιουργεί ένα πρόβλημα. Από γειτονικούς δήμους θέλουν να έρθουν στα σχολεία μας, παρότι ο νόμος δεν το επιτρέπει, βρίσκουν διάφορους τρόπους και δεχόμαστε μια τέτοιου είδους πίεση, όχι γιατί μας λείπουν οι σχολικές υποδομές, αλλά δεχόμαστε πίεση να έρθουν και άλλοι που δεν βρίσκονται εκεί πέρα. Και όσον αφορά τις δομές του Δήμου, είχαμε δύο παιδικούς σταθμούς, κατασκευάζουμε έναν τρίτο που θα ξεκινήσει να λειτουργεί στις αρχές του 24, στις αρχές του 24 εννοώ πραγματικά αρχές του 24, τον Ιάννη του 24, και θα λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα για βρέφη που δεν μπορούμε να πάρουμε σήμερα. Πάνω σε αυτό, οι κοινωνικές δομές του Δήμου σε τι βαθμό λειτουργούν και πώς βλέπετε, πρόκειται να φτιάξετε νέα πράγματα και νέοι τομείς πάνω σε αυτό? Πρώτα απ' όλα, αν δεν έχεις μια συνοχή στον κοινωνικό ιστό, δεν μπορείς να πας πουθενά. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, δημιουργήσαμε τα κοινωνικά παντοπολία στις δύο δημοτικές κοινότητες, τα κοινωνικά φαρμακεία και τα κοινωνικά ιατρία διοδοτημένα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Και έχουμε προχωρήσει σε μια μοναδική εγκατάσταση. Είμαστε ο πρώτος Δήμος που αντί να επιλέξει έργα ανάπλασης, επέλεξε από την πρόταση ΑΤΑΦ06 το Αντώνης Τρίτσης, να κάνει μια δομή υποστηριζόμενης διαβίωσης με άτομα που έχουν ιδιαίτερες δεξιότητες και έχουν υψηλή λειτουργικότητα, ώστε αυτά να εκπαιδεύονται και να δουλέψουν αύριο στη μεγάλη αθλητική εγκατάσταση του Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου, γιατί όταν οι γονείς φύγουν που τα υποστηρίζουν, από πίσω αυτά μένουν στο περιθώριο.
αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε, όπως είπα, το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι 7 εκατομμύρια, σύν 800 χιλιάρια μελέτη που έχει ολοκληρωθεί. Θα έχει υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 25 το αργότερο, 1500 τετραγωνικά, χώρους εκδηλώσεων, υπόγεια πάρκινγκ για 300 αυτοκίνητα. Ένας εκπληκτικός χώρος, μοναδικός στην Ελλάδα και πρότυπο και για τους άλλους δήμους. Επελπιστείτε με αυτό το μεγάλο έργο να κάνετε και ίσως κάποιες διεθνείς διοργανώσεις, είναι στα σχέδιά σας, ώστε να προσελκύσετε και αυτό το τομέα. Εννοείται με το Παραολυμπιακό. Για το Παραολυμπιακό. Καταρχάς, το Παραολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο είναι ένα χώρος αθλητικός, μοναδικός στα Βαλκάνια, τρίτος και ο πιο σύγχρονος στην Ευρώπη. 65 στρέμματα εντός σχεδίου, με δύο μεγάλα γήπεδα επίπεδου ΟΑΚΑ, κλειστό κολυμβητήριο και γυμναστήριο, όπως είναι στο ΟΑΚΑ, ξενοδοχειακή μονάδα, ανοιχτές εγκαταστάσεις για το κοινό. Ένας χώρος που πραγματικά μπορεί να φιλοξενήσει διεθνείς διοργανώσεις, αλλά και ένας χώρος που θα βρει στέγη και ο μαζικός αθλητισμός του τόπου μας, ο στίβος που δεν έχουμε, οι ομάδες μας να παίζουν σε πιο σύγχρονα γήπεδα. Το 50% αυτού του χρόνου μας ανήκει, προφανώς το 100% της ιδιοκτησίας, και το 85% των εξόδων θα αναλάβει η Κεντρική Πολιτεία και η Περιφερειατική, ώστε πραγματικά ένα φαραωνικό έργο σε επίπεδο αθλητισμού για το μικρό Δήμο Γραφίνας Πικερμίου να λειτουργεί πάντα άρτια. Mm-hmm. Πάνω σε αυτό, 26, ξέχασα να σου πω, ναι. Ο χρόνος παράδοσης για τη λειτουργία του. Mm-hmm. Πριν από 20 μέρες περίπου ολοκληρώθηκαν οι όποιες διαδικασίες με το Συμβούλιο Πολυδομικών Θεμάτων και Αφισβητήσεων, πάει για ΦΕΚ. Τα χρήματα είναι εκεί, 36,4 εκατομμύρια. Παίζει πρώτο στην παρουσίαση του ΕΣΠΕ 21-27, άρα δεν υπάρχει εμπόδιο. Μπράβο. Το 26 θα παραδοθεί στους πολίτες. Μακάρι. Πάνω σε αυτό θα υπάρξει ανάπλαση εδώ πέρα στο γήπεδο της Ραφίνας. Θα κάνετε κάτι άλλο εκεί πέρα σε αυτό το χώρο ή θα παραμείνει αθλητικό κέντρο? Εντάξτε, καταρχάς θα πέσει αυτή η μάντρα που μου φυλακίζει την καρδιά και το βλέμμα. Ναι. Γιατί είμαστε ένας όμορφος χώρος με θέα τη θάλασσα. Ναι. Αυτό εμποδίζει το κέντρο της πόλης. Θα παραμείνει η αθλητική του χρήση στην έννοια του μαζικού αθλητισμού. Θα γίνει και ένας χώρος, μια αναμόρφωση των κερκίδων με μόνιμες κατασκευές, όχι με λιόμενες, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει και πολιτιστικές δραστηριότητες, μια συναυλία, ένα θέατρο. Θα γίνει κάποια καφετέρια, ένα ψυχτήριο, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να πίνουν ένα ποτήρι νερό, μια πορτοκαλάδα. Επομένως, θα συνεχίσει να έχει προφανώς την αθλητική δράση, θα προσθεθεί και η πολιτιστική δραστηριότητα και θα γίνει ένας χώρος αναψυχής και ένας πόλος έλξης, ώστε οι πολίτες να μένουν μέσα στην πόλη μας. Μπράβο. Πολύ σωστά. Με υψηλή ποιότητα ζωής. Μιας και μιλάμε για τους αθλητικούς χώρους, σε τι κατάσταση βρίσκονται και οι υπόλοιποι αθλητικοί χώροι? Το κλειστό της Ραφίνας, το κλειστό στο Πικέρμι, γίνονται βήματα εξυγχρονισμού? Πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή και τι παραπάνω πρόκειται να κάνετε σε όλα αυτά? Κάθε χρόνο επενδύουμε, ναι. Προφανώς χρειαζόμαστε ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις, παραδείγματος χάρη το επόμενο βήμα που το νέο δάπεδο που βάλαμε στο κλειστό γήπεδο της Ραφίνας είναι να βάλουμε μια μονάδα ψύξης θέρμανσης, γιατί το air condition είναι καλά στη θέρμανση, αλλά στην ψύξη το καλοκαίρι δεν τα καταφέρνουμε. Οπότε έχουμε να κάνουμε και άλλα πολλά πράγματα. Έχουμε βγάλει, όχι σε διαγωνισμό, πλέον έχουμε ανάδοχο να κάνουμε το κολυμβητήριο της πόλης ανοιγοκλεινόμενο με γυάλινη οροφή, περίπου 1.700, που μόνο 300 χιλιάρικα είναι χρηματοδότηση, τα υπόλοιπα είναι ίδια χρηματοδότηση του Δήμου. Επομένως, συνεχώς επενδύουμε σε αθλητικές εγκαταστάσεις, παρότι σαν Δήμος, και υπήρξε παράπονο από συνάδελφο Δήμαρχο, ότι ο Δήμος Ραφίνας Πικερμίου έχει τριπλάσεις αθλητικές εγκαταστάσεις ανά χίλιους κατοίκους από αυτούς που αντιστοιχούν στους υπόλοιπους Δήμους της Ανατολικής Αττικής. Η επένδυση όμως, να ξέρετε, στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση και στον αθλητισμό, είναι επένδυση στα νιάτα, που τα νιάτα είναι το μέλλον. Οπότε είμαστε μπροστά και θέλουμε να μείνουμε μπροστά, γιατί, όπως είπα, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία δεν είναι να γίνουμε ένα μεγαλύτερο λιμάνι, μια μεγαλύτερη πόλη. Θα γίνουμε. Να βελτιώσουμε και την ποιότητα ζωής μας. Και αυτό γίνεται μόνο μέσα από έργα υποδομής που τη βελτιώνουν. Σχετικά τώρα με τους αθλητικούς συλλόγους, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί εδώ στην περιοχή, υπάρχει κατάλληλη ενίσχυση και αν τα επόμενα χρόνια σκοπεύετε να τους ενισχύσετε ακόμα περισσότερο? Η οικονομική κατάσταση δυσκολεύει. Ναι, όσο περνάει ο καιρός,
όχι απαραίτητα από τη λειτουργία του ελληνικού κράτους, αλλά από τις παγκόσμιες συνθήκες. Η πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση, όλα αυτά τα θέματα, η χρηματοπιστωτική ρευστότητα, όλα αυτά. Επομένως, τα επόμενα χρόνια προβλέπονται δύσκολα οικονομικά, άρα δυσκολεύονται και πιο πολύ οι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν χρόνο σε αυτές τις ομάδες, γιατί είναι μη κερδοσκοπικά σωματεία. Ο Δήμος, από τη στιγμή της ανάληψης της διαχείρισης των πραγμάτων εδώ πέρα, είναι δίπλα τους, με τη δική μας διοίκηση, ενώ είναι δίπλα τους, τους χρηματοδοτεί κάθε χρόνο. Κοιτάμε πάντα να δίνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και σε αυτό το πλαίσιο προφανώς θα κοιτάξουμε το 2024 να δώσουμε περισσότερα, όσα μας επιτρέπει η υπόλοιπη απρόσκοπη λειτουργία του Δήμου. Είμαστε δίπλα τους όχι μόνο με χρήματα, ναι, αλλά και με άλλον τρόπο, με παροχή υπηρεσιών, μετακινήσεις. Επομένως, προσπαθούμε, γιατί τι είναι ο αθλητισμός? Είναι ο αθλητισμός για τα παιδιά μας, είναι ο μαζικός αθλητισμός που δεν τον κάνει ο Δήμος και η Πολιτεία και τον κάνουν τα σωματεία. Και υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν σε αυτά τα σωματεία, γίνονται μέλη της διοίκησης. Σιγά τι γίνονται? Γίνονται δούλοι, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, για να βελτιώσουμε και να παρέχουμε στα παιδιά μας αυτό που λέει νους υγιής εν σώματι υγιές. Οπότε το υγιές σώμα προέρχεται μέσα από τον αθλητισμό. Τα υπόλοιπα αφορούν την εκπαίδευση που μιλήσαμε. Αυτό είναι ένα πακέτο που πρέπει να το φροντίσουμε. Είμαστε εδώ. Πολύ θετικό αυτό. Και μιας και μου λέτε ότι είστε εδώ, Δήμαρχε, υπάρχουν διάφορα προβλήματα στο Πικέρμι. Και δυστυχώς η ομάδα η οποία την έχετε στηρίξει πάρα πολύ, την ΙΑΕΠ Κερμίου, τα τελευταία χρόνια διαλύθηκε δυστυχώς και δεν συμμετέχει φέτος στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της Επσανά. Τι σκοπεύετε να κάνετε και με την ομάδα, αλλά κυρίως και με το γήπεδο, μιας και αυτή τη στιγμή είναι ανενεργό ουσιαστικά, ενώ ο Δήμος έχει πληρώσει ένα κάρο λεφτά και να το φτιάξει και να έχει μια σωστή εγκατάσταση εκεί πέρα? Κοιτάξτε, ενώθηκαν δύο ομάδες. Ναι. Εγώ προσπάθησα και άκουσα την τοπική κοινωνία, ο ΑΕΤΟΣ Πικερμίου και ο Αθλητικός Όμιλος Πικερμίου και κάνα την ΑΕΠ Πικερμίου, η οποία είχε δύο τμήματα υγιέστατα. Το ποδόσφαιρο αστέρα στην εθνική κατηγορία και το μπάσκετ που ήταν στη γάμα εθνική, άρα δεν ήμοι επαγγελματική. Ναι, έτσι. Ναι. Το κόστος του ποδοσφαίρου είναι πιο ακριβό από το κόστος διαχείρισης μιας ομάδας μπάσκετ. Η ομάδα μπάσκετ έχει 5, 10 αθλητές, ναι, 20 αν θέλετε. Η ομάδα ποδοσφαίρου πρέπει να έχει 30-40 σε άλλο επίπεδο. Οπότε προτίμησαν οι σημερινοί διοικούντες, προφανώς για οικονομικούς λόγους, να μην κατεβάσουν την ερασιτεχνική ομάδα στα επίσημα πρωταθλήματα, διατηρούν τις ακαδημίες, έτσι, και χρηματοδοτούν τον μπάσκετ. Αυτό πιστεύω ότι είναι λάθος επιλογή, ξεκάθαρα λάθος επιλογή. Οφείλεται στη δική τους οικονομική αδυναμία και όχι στη θέληση των πολιτών. Έτσι. Εγώ δεν θέλω να μπλεχτώ στα διοικητικά συμβούλια, αλλά όταν η κοινωνία δεν μπορεί να προχωρήσει μαζί με κάποιον, σημαίνει ότι αυτός πρέπει να πάει πίσω, να έρθει κάποιος άλλος, ο οποίος μπορεί και σε χρόνο και σε χρήματα να χρηματοδοτήσει αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι η συνένωση περνά ένα μεταβατικό στάδιο που υπάρχει κάποια κρίση. Στο τέλος θα βρεθεί η ισορροπία, γιατί αυτά τα πράγματα θα λειτουργήσουν ανεξαρτήτως της θέλησης κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων. Πολύ ωραία. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη στήριξη που παρέχεται στις ομάδες παλεμάχων εδώ της περιοχής, μιας και κάνουν σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο. Πώς το βλέπετε εσείς και αν σας αρέσει αυτό που γίνεται με τους παλεμάχους, που ουσιαστικά βοηθάνε και τους πολίτες αλλά και το Δήμο και συνεισφέρουν? Πρώτα απ' όλα να ξέρετε ότι όσοι παίζουν ποδόσφαιρο, από τα παιδιά μέχρι τους πολύ μεγάλους, παραμένουν πάντα παιδιά. Έτσι. Ακόμα και όταν παίζουν οι παλέμαχοι, θέλουν να κερδίσουν. Πολλές φορές δεν τους ακολουθεί το σώμα, είναι άλλοι οι ρυθμοί και άλλες οι ταχύτητες, αλλά είναι πραγματικά παιδιά μέσα στην ψυχή τους και πρώτα απ' όλα είναι και μια ευκαιρία αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάνει μια διαδρομή ζωή να ξαναβρεθούν. Το φιλανθρωπικό έργο είναι απαραίτητο, γιατί πραγματικά δεν ζει κανένας πλέον από αυτό το πράγμα, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Είμαστε δίπλα τους. Εξάλλου παλέμαχοι είμαστε και εμείς και εγώ. Καμιά φορά με βάζουν να παίζω, μου δίνουν και το νούμερο 10, αλλά μου το δίνουν χαριστικά, όχι επειδή είμαι δήμαρχος. Επομένως, πραγματικά είμαι δίπλα τους, γιατί θέλω να νιώθω παιδί και εγώ μαζί τους. Θέλουμε να ενισχύουμε το κοινωνικό έργο και κυρίως να βρισκόμαστε. Γιατί οι άνθρωποι χωρίς συναισθήματα αγάπης δεν είμαστε τίποτα. Πολύ σωστά.
Κλείνοντας αυτή την όμορφη συνέντευξη με τον Δήμαρχο κύριο Μπουρνούς, θα θέλαμε ένα σχόλιο, βασικά ένα μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε σε όλους τους πολίτες που πρόκειται να ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές και κυρίως στη νεολαία. Γιατί να πάει ένας νέος να ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές και τι μήνυμα θέλετε να στείλετε γενικά σε όλους τους πολίτες? Πρώτα απ' όλα, ο νέος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να πάει να ψηφίσει, γιατί αυτός ζητάει να αλλάξει η κοινωνία. Πραγματικά έχουμε μια κοινωνία που δεν είναι δίκαιη. Mm-hmm. Τα νιάτα είναι πιο εκρηκτικά, ζητούν κοινωνική δικαιοσύνη, ζητούν ίση μεταχείριση παντού. Βλέπουν ότι αυτό δεν υπάρχει, εκρήγνεται, έχουν επαναστατική στάση. Επομένως, αυτή η επαναστατική στάση δεν εκδηλώνεται με γκράφιτι και με άλλους βανδαλισμούς, εκδηλώνεται με συμμετοχή, να εκλέξουν αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να τους δημιουργήσουν αυτή την κοινωνία που εμείς δεν μπορούμε να τους την παρέχουμε. Δεν είναι εντελώς άδικη η κοινωνία μας, θέλει βελτίωση. Επομένως, για τους νέους λέω αυτό και για τους άλλους λέω το εξής, ότι πρέπει να κοιτάξουμε τριγύρω μας όλοι και να πάμε να ψηφίσουμε όχι με βάση αυτά που ακούμε, αλλά με βάση αυτά που βλέπουμε. Πρέπει να ψηφίσουμε τους καλύτερους, αυτούς που μπορούν να στείλουν τον τόπο μας μπροστά, όχι αυτούς που θέλουν να μας κρατήσουν πίσω. Υπάρχει εκείνη η μυθική σειρά στην τηλεόραση με κάποιον δήμαρχο που το λέγαν Πόποτα, τον ενσάρκωνε ο Χάρης Ρώμας, με ένα μυθικό τόπο που λεγόταν Κολοκοτρονίτσι, αλλά υπάρχουν πραγματικοί τόποι και με ένα σύνθημα ενός συνδυασμού εμπρός για πίσω. Αυτά δεν μπορούν να υπάρχουν στην κοινωνία μας, εμπρός για εμπρός, γιατί είμαστε το δεύτερο λιμάνι της χώρας, χρειαζόμαστε τις υποδομές, έχουμε δίπλα μας το Διεθνή Αερολιμένο Αθηνών, χρειαζόμαστε βελτίωση ποιότητας ζωής, πρέπει να παλέψουμε. Αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν, που δημιουργούν υποδομές στην πόλη, που βλέπουν να αλλάζει η πόλη, αξίζει να ψηφιστούν ή να ξαναψηφιστούν, αν είναι. Επομένως, ζητώ τους πολίτες δικαιοσύνη και να φύγουν από το ψέμα, να πάμε όλοι στην αλήθεια. Αυτό χρειάζεται η κοινωνία μας. Ο Δήμαρχος έκλεισε με τον κατάλληλο τρόπο και το μήνυμα που θέλει να στείλει είναι ότι και τη νέα περίοδο μπορεί να τα καταφέρει και να συνεχίσει το σπουδαίο του έργο. Τον ευχαριστούμε πολύ για ακόμη μια φορά. Χαρά είναι όλη δική μου. Να είσαι καλά, Δήμαρχε.